Γεια σας. Γεια χαρά. Εβελίν, ξεκίνα εσύ. Γεια σου. Γεια σας. Και πάρα πολύ ωραία μαλλιά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, Δήμητρά μου, έχεις βάλει ένα διαφορετικό σετ το οποίο δεν έχουμε δει σήμερα, δεν έχουμε δει φούστες. Ναι. Το οποίο με χαροποιεί. Πάντα εσύ στο τέλος έρχεσαι και μου φέρνεις κάτι που μου έχει λείψει. Τι λείπει από τη συγκεκριμένη εικόνα? Λίγο το φως, όπως σου είπανε. Όπως σου είπε η Δήμητρα. Ε? Ναι. Ήθελες λίγο παραπάνω φως ή να το πήγαινες όλο λίγο πιο σκούρα. Δηλαδή, έχεις βάλει τώρα τα ρόστα στοιχεία, τα οποία είναι παστελοειδή και θα έπρεπε ή να είχες βασίσει το look σου σε αυτά τα στοιχεία, τα λίγο πιο ροζ, ή να πήγαινες όλα με όλα μαύρα γήινα χρώματα. Το ροζ νομίζω ότι ειδικά στη τσάντα, γιατί το παπούτσι και η στέκα κάπως περνάει, η τσάντα είναι πάρα πολύ έντονη και δεν μου κολλάει. Και μέσα, μπορώ να δω λίγο τι έχεις επιλέξει να βάλεις μέσα και πώς είναι αυτό? Ένα κρόπ είναι. Άλλη σχεδιάστρια, δεν είναι. Μου αρέσει πάρα πολύ με το σύνολο χωρίς τα περιφερειακά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο. Ναι. Δήμητρα, για να δούμε λίγο από μέσα πώς είναι αυτό. Okay. Πολύ ωραίο είναι. Εμένα μου αρέσει και το σύνολο. Μου αρέσει και ο συνδυασμός των παπουτσιών που με έναν περίεργο λόγο τρόπο ταιριάζουν με τη φόδρα της φούστας. Για δείξτε λίγο πώς είναι η φόδρα. Που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτή η φόδρα. Πολύ σωστά έχεις βάλει τα μαύρα πάνω που το κάνει λίγο πιο σεξι και τα λοιπά. Όμως ταυτόχρονα έχεις βάλει, ξέρεις, αυτά τα χαριτωμένα παπούτσια και αυτή τη στέκα πάνω που είναι πολύ κόντρα με το υπόλοιπο styling που έκανες και αυτό λίγο μου κλωτσάει. Δηλαδή θα αφαιρούσα τη στέκα τελείως και θα αφήνα μόνο τα παπούτσια σαν αυτό το... Βγάλω. Ναι, βγάλω την. Και κάνε λίγο πίσω τα μαλλιά σου. Ναι. Και συμφωνώ ότι του λείπει φως και του λείπει ένα έξτρα στοιχείο το οποίο νομίζω ότι ανέβαζες ένα πουκάμισο ξεκούμποτο σαν ένα δεύτερο layer, δηλαδή όχι κλειστό γιατί είναι ωραίο το τοπάκι, το οποίο να ήταν ή λευκό ή γαλάζιο, ένα έξτρα χρώμα, θα έδινε ένα φως στην εικόνα που το χρειάζεται. Αλλιώς κάνει λίγο μουντί. Όχι ότι δεν είναι ωραία, αλλά είναι, ξέρεις, λίγο basic ο τρόπος που το αντιμετώπισες. Παρ' όλα αυτά σωστός, μου αρέσει που έφερες και τα props και γεμίζουν έτσι ωραία την εικόνα. Και είναι όντως ένα πολύ ωραίο σύνολο αυτό που σου ταιριάζει. Ευχαριστώ. Τι θα βάλεις? Θα το δω μέσα από τον μπαλόνι. Θα βάλω δύο. Εντάξει, το ίδιο είναι. Λάκη, θα κλείσει σήμερα εσύ τη σεμινή αυτή τελετή. Γιατί καλά δεν είναι μωρία, γιατί να φύγουμε, καθίστε. Τελείωσε σήμερα, τι να κάνουμε. Δήμητρα, ενώ είναι huge το όνομά σου, είσαι huge κοπελάρα εσύ, σου λείπουν λίγα κοράλια. Το χρώμα το κοραλί, αν είχες δύο κολάν εδώ από κοράλια και ήταν το top του από μέσα σε ένα χρώμα πιο ανοιχτό ή το ίδιο χρώμα, το σοκολατή από μέσα και έκανε ένα uniformity, φορούσες ένα παπούτσι λιγάκι πιο με καρφιά θέλεις. Παρόλο που είναι πασέ, αλλά θα δίνει ένα χρώμα. Πας σε μια χαρά. Εσύ αυτή τη στιγμή είναι σαν να πας για κάποιο θεραπευτήριο, για μποτέ, δεν λέω για κακό, προς Θεού, για να μας κάνουν ένα μασάζ, πονάς εδώ πέρα, κάπου σε βλέπω, κάπου πονάς, κάτι συμβαίνει. Δεν είσαι χαρούμενη ενώ πας σε ένα χαρούμενο πάρτι. Δώσε χαρά αυτό, στο έχεις στερήσει, κάτι ωραίο διακόσμηση θα έπρεπε να βάλεις αυτό το ρούχο επάνω. Mm-hmm. Αυτό ανέβαζες, θα ήταν ο βαθμός ακόμη μεγαλύτερος. Θα κλείσουμε όμως πολύ ωραία με ένα υπέροχο 2. Και να το διασκεδάσεις εκεί. Ευχαριστώ. 8,8 είναι η τελική βαθμολογία σου για σήμερα. Ευχαριστώ. Μπορείς να επιστρέψεις.